αυτή η αγαπητά ανήψια ήταν μια μέτρια επίδειξη όχι πολύ καλών ικανοτήτων στα ζογκλερικά. Κάτι το οποίο μελέτησα, ας πούμε, και έμαθα μέσα από βίντεο στο YouTube το καλοκαίρι του 2015, πριν από 2 χρόνια. Εννοείται ότι έκανα και εξάσκηση, αλλά την έκανα με μπαλάκια του γκολφ, τα οποία είναι πιο βαριά και είναι πιο δύσκολο να κάνεις κόλπα στον αέρα. Βέβαια, με λίγη εξάσκηση όλα μαθαίνονται. Όλα. Και ναι και όχι. Ας δούμε πρώτα τι είναι το ταλέντο. Έχετε ακούσει να λένε ότι κάποιος έχει ταλέντο στη μουσική, στον αθλητισμό, στο ράψιμο, στο ξεσκόνισμα, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι λάθος. Η λέξη ταλέντο, έτσι όπως τη χρησιμοποιούμε, σημαίνει ότι κάποιος έχει κάποιες ικανότητες σε κάτι από τότε που γεννήθηκε. Όμως αυτό δεν γίνεται. Οποιαδήποτε ικανότητα, ό,τι και αν κάνουμε, χρειάζεται δουλειά, εξάσκηση. Αν εσείς, ας πούμε, μαθαίνετε αγγλικά πιο γρήγορα από τα άλλα παιδιά, αυτό τι σημαίνει? Όλοι έχουμε το ίδιο μυαλό πάνω κάτω. Πώς το χρησιμοποιούμε όμως? Κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ χωρίς να το καταλαβαίνουμε, είναι αυτό που κάνουμε όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο, όταν δεν μαθαίνουμε. Πάμε στο παράδειγμα των αγγλικών. Πού μαθαίνουμε αγγλικά κανονικά? Στο σχολείο και στο φροντιστήριο. Μετά στο σπίτι κάνουμε κάτι ασκήσεις, λίγο διάβασμα και αυτό είναι όλο, έτσι. Αν όμως εσείς βάλετε να δείτε κινούμενα σχέδια στα αγγλικά, ή αν διαβάσετε κάτι στα αγγλικά, ή αν γράψετε κάτι στα αγγλικά, θα έχετε δουλέψει παραπάνω από τους συμμαθητές σας που μαθαίνουν μόνο στο σχολείο και στο φροντιστήριο, οπότε θα πάτε καλύτερα. Ταλέντο σημαίνει επιπλέον ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό που μαθαίνουμε και έτσι μπορούμε να το μάθουμε καλύτερα. Όταν μάθαινα κιθάρα πριν από πολλά χρόνια, περνούσα κάποιες ώρες κάθε μέρα παίζοντας, για να μπορώ να συνηθίσω πού πάνε τα δάχτυλα, να παίζω με ρυθμό, όλα αυτά. Αλλά όταν δεν έπαιζα, σκεφτόμουν πώς θα παίξω, πώς θα το κάνω καλύτερα. Κάτι που με έκανε να μπορώ να μάθω κάποια πράγματα από μόνος μου. Τα ανακάλυψα δηλαδή. Όμως δεν το έκανα επίτηδες. Μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό ήταν σαν να έκανα εξάσκηση ακόμα και όταν δεν έκανα εξάσκηση, ακόμα και όταν δεν έπαιζα. Και κάπως έτσι έμαθα να ψιλοπαίζω κάποια τραγούδια πολύ σύντομα. Και είναι ωραίο όταν μαθαίνεις να κάνεις κάτι. Αγαπητά ανήψια, ό,τι και αν σας κινεί το ενδιαφέρον, μπορείτε να το προσπαθήσετε. Δεν θα γίνουμε όλοι αστέρες του κινηματογράφου ή αστροναύτες, ούτε θα γράψουμε το επόμενο Harry Potter που θα το διαβάσει όλος ο πλανήτης και δεν χρειάζεται κιόλας. Όμως μπορούμε να μελετήσουμε, ας πούμε, λίγο τα άστρα και τους πλανήτες και το σύμπαν. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες διαθέσιμες δωρεάν ή και βιβλία που μπορείτε να αγοράσετε. Επίσης προσοχή, μιλάμε για αστρονομία και όχι αστρολογία. Τα ζώδια είναι βλακίες, είναι ψέματα. Μην τα κοιτάξετε ποτέ για κανένα λόγο. Μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας βίντεο και ταινίες. Όλο και υπάρχουν άνθρωποι που θα ωφεληθούν από αυτά, που θα γελάσουν ίσως, που θα τους αρέσουν με κάποιον τρόπο. Μπορούμε να γράψουμε τις δικές μας ιστορίες ακόμα και αν δεν γίνουν ποτέ βιβλία. Δηλαδή, μπορούμε να τις εκδώσουμε, να τις ανεβάσουμε μόνοι μας στο ίντερνετ και να τις βρει όποιος θέλει να τις διαβάσει. Ακόμα και αν δεν γίνουν ποτέ βιβλία. Και το σπουδαιότερο. Ό,τι και αν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει, το πιθανότερο είναι ότι μπορείτε να το ξεκινήσετε τώρα. Αντί να βάλετε να δείτε ένα βίντεο με κάποιον που τρώει μια κουταλιά σκέτη κανέλα και μπουκώνει και βύχει, μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με οδηγίες για να κάνετε αυτό που σας αρέσει. Έχετε αυτό το καταπληκτικό εργαλείο, το ίντερνετ. Υπάρχουν τόσα ωραία για να βρείτε, για να μελετήσετε και μετά να εξασκήσετε το ταλέντο, δηλαδή την ικανότητά σας. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να παραμελείτε το σχολείο, έτσι. Μπορεί να είναι βαρετό κάποιες φορές, αλλά χρειάζεται. Και κάπου εδώ, αγαπητά ανήψια, ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το βίντεο με άλλη μία επίδειξη των ζογκλερικών μου ικανοτήτων. Έτσι τα καταφέρνεις όταν μελετάς όπως εγώ. Γι' αυτό να μην μελετάτε όπως εγώ. Να μελετάτε σωστά. Γεια σας προς το παρόν. Και...
Είναι 8 και 4 το πρωί, Δευτέρα. Δευτέρα 8 Μαΐου και μόλις πέρασαν τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δηλαδή δεν πέρασαν, πέρασε το σκουπιδιάρικο. Και είμαι σε ένα ωραίο πάρκο, εδώ πέρα στη γειτονιά. Καινούριο είναι, πρόσφατα το ανοίξανε. Εδώ πέρα παλιά ήταν μια πολυκατοικία. Και τώρα είναι αυτό το ωραίο παρκάκι. Έχω ξαναγυρίσει βίντεο εδώ. Μ' αρέσει πολύ.